κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Χριστίνα, αγαπητοί φίλοι. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων κλείνει εφέτος 75 χρόνια ζωής και δράσης. Γεννήθηκε μέσα στις τάχτες που άφησε ο πόλεμος από 25 ανήσυχους Έλληνες. Και στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι εξαγωγές έγιναν βραχίονες της ανόρθωσης της χώρας, αλλά και καταλήτες του αναπροσανατολισμού της εθνικής μας οικονομίας. Σήμερα, σε καιρού υγειονομική και οικονομική κρίση, τα μέλη του συνδέσμου σα ξεπερνούν τα 1300. Αλλά η πρόκληση είναι ανάλογου μεγέθου. Παρά τι δυσκολίε τη πανδημία, το εξωτερικό εμπόριο να γίνει και πάλι το όχημα για την επιστροφή μα στην ανάπτυξη. Να μετατρέψει δηλαδή την κρίση σε ευκαιρία, όπω τονίζει και ο τίτλο του συνεδρίου σα. Και πράγματι, οι εξαγωγέ μα αποδεικνύονται ανθεκτικέ στους πρώτους 9 μήνες του 2020 έφτασαν τα 17,5 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας κατά 253 εκατομμύρια την αντίστοιχη επίδοση του 2019. Ταυτόχρονα αποδεικνύονται και ευέλικτες. Και τις απώλειες, για παράδειγμα, στον τομέα των πετρολοειδών, αναπτύρωσαν αμέσω η σημαντική αύξηση των φαρμάκων, των τροφίμων, των χημικών και των μεταλλουργικών προϊόντων. Ενώ την εύλογη πτώση των συναλλαγών με αγορές της Ευρώπης, κάλυψε στο υπερδιπλάσιο το άνοιγμα προς αναδυόμενες χώρες. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 6 δισεκατομμύρια, βελτιώνοντας το εμπορικό μας ισοζύγιο. Κάτι που σημαίνει ότι τα προϊόντα από ελληνικά χέρια είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκρίνονται στην εγχώρια ζήτηση σε ποσότητα και σε ποιότητα. Κορυφαίο παράδειγμα, η άμεση στροφή της βιομηχανία μας στην παραγωγή υγειονομικού υλικού, που εξασφάλισε την εθνική επάρκεια και ήδη κατακτά και διεθνείς αγορές. Αυτός ο μικρός άθλος θεμελιώνεται σε δύο πυλώνες. Την διορατικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας από τη μία και τη στήριξη της κυβέρνησης από την άλλη. Θυμίζω ότι όλες οι υπηρεσίες εξαγωγικού εμπορίου έχουν πλέον ενοποιηθεί υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Η φορολογία των επιχειρήσεων σταδιακά αποκλιμακώνεται όπως και τα γραφειοκρατικά βάρη στις νέες επενδύσεις. Αναμορφώνεται επίσης το Enterprise Greece και η χώρα διαθέτει εθνικό στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας με 85 δράσεις. Η πανδημία αναδιέταξε ασφαλώς τις προτεραιότητες με πρώτες τη διαφύλαξη της παραγωγικής βάσης, της απασχόλησης και του εισοδήματος. Όπως τόνισε και στη Βουλή, στο πλαίσιο της τέταρτης επιστρεπτέας προκαταβολή έχουν ήδη βεβαιωθεί προς καταβολή 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολικά 416.000 επιχειρήσεις. Μέσα στην κρίση, 100.000 νέες θέσεις εργασίας επιδοτούνται από το κράτος. Ενώ η Πολιτεία εξακολουθεί να καλύπτει όλους όσοι πλήττονται, τόσο με το πρόγραμμα συνεργασία, όσο και με έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των 800 ευρώ. Αυτές οι δράσεις έχουν έναν και μόνο στόχο να κρατήσουν όρθια την ελληνική κοινωνία και έτοιμο την εθνική οικονομία την επόμενη μέρα του COVID. Τότε που θα κληθούμε να ανασχηματίσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο με όχημα και τους σπόρους των 32 δισεκατομμυρίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχουν ήδη συντάξει εθνικό σχέδιο. Και σε αυτό προβλέπεται γενναία ενίσχυση της εξωστρέφειας και στροφή των εξαγών μας προς προϊόντα έντασης γνώσης και τεχνολογικής αιχμής. Οι εθνικές στοχεύσεις, άλλωστε, παραμένουν σταθερές. Η συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ από το 30% σήμερα σε 40% μέχρι το 2023, η βιομηχανική παραγωγή να φτάσει από το 9,5% στο 12% και οι ξένες επενδύσεις να διπλησιαστούν και αυτές ως το 2023. Χαίρομαι μάλιστα που η εξωστρέφεια, όπως και άλλες βασικές μας στρατικές επιλογές, συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό και με τις προτάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Πισαρίδη. Φίλε και φίλοι, τα περιμένω με ενδιαφέρον τα πορίσματα του συνεδρίου σας. Ξέροντας άλλωστε ότι η εθνική οικονομία προόδευσε μόνο όταν συμβάδισαν η αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων και η δημιουργικότητα των επιχειρήσεων. Ξέρουμε και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Με το ίδιο πανταπρόσμο. Την Ελλάδα που παράγει και την Ελλάδα που εξάγει. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στι εργασίε σα και εύχομαι του χρόνου να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί διαζώσει.